Φίλες και φίλοι, για χαρά, Μάκη Ζωστούνη εδώ σε ένα ακόμα βίντεο του Joystick GR. Και το σημερινό βίντεο θα ρίξουμε μια ματιά στο Far Cry 5. Βέβαια, αυτό θα το έχετε καταλάβει και από τον τίτλο. Λοιπόν, πρέπει να σα πω ότι το έπαιξα, το ευχαριστήθηκα. Δεν άφησα αποστολή για αποστολή, ούτε side ούτε main mission. Ε, έκανα τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει και είναι εφικτό με στο παιχνίδι, έκανα τα πάντα. Το καταευχαριστήθηκα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρει διασκέδαση πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, αν έχει υπόθεση η οποία δεν έχει βάθος κτλ. κτλ. Ναι, όντως, πούμε, δεν είναι ένα παιχνίδι όπως το λάστο ε, Last of Us, με τέτοια υπόθεση, με τέτοιο βάθος. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρει διασκέδαση. Εξωφρενικά σενάρια, εξωφρενικές καταστάσεις. Ε, δεν έχει έχεις να σκεφτείς τίποτα, παίζεις άφοβα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Και πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην υπόθεση. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει από τρέιλερ παλαιότερα, που έχετε δει σε, στο YouTube, από άλλε πηγέ, από άλλα site, εν πάση περιπτώσει τα λοιπά, Εδώ έχουμε να κάνουμε μια παραθρησκευτική οργάνωση. Έτσι, ε, οι οποίοι έχουν καταφέρει και έχουν πάρει τον έλεγχο ολόκληρης, ε, μια ολόκληρη επαρχία στη Μοντάνα και ε, αυτή η παραθρησκευτική οργάνωση αποτελείται από τα τέσσερα αδέρφια SID. Ο, ο αρχηγός τους είναι ο Joseph Seed, τον οποίο αναλαμβάνει εσύ σαν καινούριο, σαν νέο αστυνομικό στο σώμα να συλλάβει, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά και έτσι ξεκινάει η περιπέτειά σου. Εσύ μετά αναλαμβάνεις ε, το ρόλο του καινούριου αστυνομικού και ούτω καθεξής τα υπόλοιπα πάνε μόνα του. Λοιπόν, ε, μιλάμε για απίστευτα γραφικά και σα το λέω αυτό γιατί και το Far Cry Primal είχε βγει σε αυτή τη γενιά, έτσι, αλλά. Έβλεπε για παράδειγμα στο Far Cry Prime, α πούμε, ε, από μακριά το δάσο, όταν πλησίαζε, α πούμε, ε, καταλάβαινε ότι είναι πιξελιασμένα όλα και δεν είχε την ίδια αίσθηση τόσο από μακριά όσο και από κοντά. Βέβαια, όλα και εκεί ήταν όμορφα, αρκεί να μην τα πλησίαζε και πολύ κοντά. Σε αυτό, είτε ήσουν κοντά είτε μακριά, δηλαδή έβλεπε παρατηρήσει ένα λουλούδι από κοντά, φαίνονταν άψογα. Γενικώ. Και τα δέντρα και τα πάντα όλα ήταν άψογα σχεδιασμένα. Βέβαια. Υπήρχαν προβλήματα αρκετά στον τεχνικό τομέα. Τώρα, θα μου πεις όλα αυτά κάποια στιγμή θα στρώσουμε ένα patch. Το θέμα είναι ότι έχουν περάσει κοντά δύο εβδομάδες νομίζω, έτσι. Μπορεί να κοντεύει και τρίτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Και εμένα με ενοχλήσαν αρκετά πράγματα. Ποια είναι αυτά. Καταρχήν, ε, τα μεγάλα loading. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Νόμιζα ότι ορισμένοι που το λέγανε ήταν υπερβολικοί, αλλά όντω τα αργούνε, Τα loading αργούν αρκετά. Και σε εκνευρίζουν. Ενώ θέλει να κάνει κάποια πράγματα γρήγορα, φορτώνει και φορτώνει και φορτώνει και φορτώνει. Και, φορτώνει. και αυτό δυστυχώ πέσανε και δύο πάτσα ακόμα και δεν έχει διορθωθεί ακόμα σωστά αυτό το πράγμα με τα μεγάλα loading. Δεύτερο είναι το halogen που κάνει το παιχνίδι. Και αυτό, α πούμε, δεν το βλέπει όταν είσαι χαμηλά κάτω. Το βλέπει περισσότερο όταν είσαι με... στον αέρα. Δηλαδή, με... παράδειγμα, α πούμε, όταν οδηγάς κάποιο ελικόπτερο ή κάποιο αεροπλάνο, εκεί το παίρνει χαμπάρι καλά. Και με ενόχλησε σε πολλέ αποστολέ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, είχα κάποιε παράπλευρε αποστολέ, στι οποίε έπρεπε να βρω κάποια πράγματα για να τα καταστρέψω. Και πολλέ φορέ δεν τα είδα λόγω του ότι δεν φορτώνανε τα, τα, κτίρια αυτά, ξέρω εγώ. Γιατί ήταν κάτι μικρά εκκλησάκια αφαιρεπίν που έπρεπε να σπάσει και να καταστρέψει. Και ε, λόγω του ότι δεν φόρτωναν, τα προσπέρναγα και έψαχνα να τα βρω. Μετά κοίταγα οδηγού, α πούμε, στο YouTube και έβλεπα ότι όντω είχα περάσει από εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώ δεν τα είχα δει λόγω του έντονου αλάζιν που είχε. Επίση. Με ενοχλήσανε πάρα πολύ σε άλλε αποστολέ, α πούμε, του... στο έδαφο που ήμουνα, όταν κυνήγαγα φερειπίν ζώα. Ε, από ένα σημείο και μετά που τα κυνήγαγα και τα κολούθηγα πίσω, εξαφανιζόντουσαν τα ζώα. Δηλαδή, φεύγανε τελείω. Ε, εξαφανιζόντουσαν από το χάρτη τελείω. Δεν τα έβλεπα. Και αν προχώραγα λίγο ακόμα και είχαν σταματήσει, παμ, εμφανιζόντουσαν πάλι. Άρα, δεν μπορούσα να κάνω μακριά... μακρινή βολή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή να βάλω, ας πούμε, τη διόπτρα, να τα σημαδέψω τουλάχιστον από μακριά και να τα σκοτώσω κατά αυτόν τον τρόπο πάλι έφταγε το Alizing, γιατί εξαφανιζόντουσαν τα ζώα. Συνέχεια αυτό το βιολί, δηλαδή σε αυτέ τι αποστολέ, δηλαδή στα hunting και σε κάποια που έπρεπε να καταστρέψει κάποια... κάποια, κτίρια, ξέρω εγώ, υπήρχε πρόβλημα και υπάρχει ακόμα πρόβλημα και δεν ξέρω αν θα το διορθώσουν αυτό το πράγμα. Μπορεί στο μέλλον να το διορθώσουν, αλλά έχουν περάσει τρει εβδομάδε, τελείωσα το παιχνίδι και αυτό το πρόβλημα μεταλυπόρησε. Άρα μείον για μένα εδώ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προβλήματα, τα έντονα που συνάντησα πούμε, στον, τεχνικό, ε, στον τεχνικό τομέα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Σαν παιχνίδι, όπως σας είπα, το διασκέδασα πάρα πολύ. Το καταυχαριστήθηκα. Αλλά δεν είδα κάτι το διαφορετικό. Δεν είδα κάτι το καινούριο. Οτιδήποτε ε, έπαιξα, ε, οτιδήποτε είδα μέσα στο παιχνίδι, ήταν σαν κάπου να το είχα ξαναδεί. Δηλαδή, στο Far Cry 3 και στο 4. Δεν είδα Δηλαδή, δεν, ε, τώρα θα μου πει και πώ και τι να δει αφού first person παιχνίδι είναι, πυροβολά, σκοτώνει κτλ. Οι μηχανισμοί έπρεπε κάπω να είχαν αλλάξει του μηχανισμού, έπρεπε να είχαν βάλει κάποιε προσθήκε. Για παράδειγμα, α πούμε και το Blood Dragon. Έτσι, ίδιο παιχνίδι είναι. Αλλά εκεί είδα παραπάνω πράγματα. Θε γιατί ήταν διαφορετικό το setting, θε γιατί ήταν τελείω εντελώ τρελό το story του ή στο Primal, ξέρω εγώ. Είδα πραγματάκια πολλά, τα οποία δεν τα είχα ξαναδεί και το ευχαριστήθηκα. Ε, ναι, είναι διαφορετικό ο χάρτη. Ε, αλλά από εκεί και πέρα, πούμε, τα skills, ε, τα όπλα, σχεδόν και οι παράπλευρες αποστολές και οι κεντρικές, κατά τον ίδιο τρόπο πάνε όπως ακριβώς πάει και στο 3 και στο 4. Δηλαδή, όποιο ας πούμε πει ότι ξέρει κάτι, δεν θα το παίξω το 5, θα το αφήσω στην άκρη, δεν έχω διάθεση. Δεν θα χάσει και κάτι. Αν εξαιρέσει δηλαδή το διαφορετικό χάρτη, ε, το διαφορετικό setting, έτσι, και τη διαφορετική υπόθεση που δεν διαφέρει και πάρα πολύ σαν υπόθεση από τις προηγούμενες υποθέσεις, δηλαδή και εκεί ένα είναι ο κεντρικό κακό. Ε, τρία άτομα από κάτω σαν στρατηγή του ας το πούμε, σαν υπαρχηγή του, και σιγά σιγά εξουδετερώνει τον ένα μετά τον άλλο μέχρι να φτάσει στο κεντρικό boss. Το ίδιο δηλαδή που γινόταν ακριβώ και στο Far Cry 3 και στο Far Cry 4. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά δηλαδή στο σενάριο, αλλάζει απλά λίγο η ιστοριούλα. Ε, το setting φυσικά και αλλάζει, είναι τελείω διαφορετικό. Τώρα ανάλογα σε ποιου αρέσει ας πούμε, το βλαχοκαμπόικο αμερικάνικο στυλ. Ε, και από εκεί και πέρα τα πάντα όλα ίδια. Για παράδειγμα, ας πούμε, ναι, δεν έχει να κραφτάρει ε, τσάντε, να κυνηγήσει ζώα και να κραφτάρει τσάντε όπω τα παλιά παιχνίδια, στα προηγούμενα δηλαδή. Αλλά εδώ πέρα στο ξεκλειδώνει αυτό μέσω των skills. Skill point εντωμεταξύ παίρνει από παντού. Οτιδήποτε και να κάνει, skill point παίρνει. Άρα ε, μπορεί άνετα να αναβαθμίσει τον παίκτη σου πάρα πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, δεν είναι όπω τα παλιά που σιγά σιγά ξεκλειδώνει τα skills και τα αγοράζει. Κάνοντα δηλαδή αποστολέ, σου ξεκλειδώνει και αυτό το skill. Και πάμε λίγο παραπέρα και πάμε λίγο παραπέρα. Στο, σι, σε αυτό το παιχνίδι, στο Far Cry 5, με το που ξεκινά είναι όλα τα skills ξεκλειδωμένα. Πόσα skill point έχει μαζέψει. Πάρε όποιο γουστάρει. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ή όλο ο χάρτη, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να ανέβει πάνω σε κεραίου όπω ανέβαινε στα παλιά. Είναι όλο ο χάρτη με την πρώτη φάση ξεκλειδωμένο όλο. Μπορεί να πα οπουδήποτε γουστάρει, μπορεί να ανακαλύψει οτιδήποτε θε, μπορεί να ψάξει ό,τι θέλει ε, στο χάρτη ανά πάσα στιγμή. Απλά δεν μπορεί, να, να βγάλει. Ε, του αρχηγού θα του βγάλει με τη σειρά. Δεν μπορεί να πα πρώτα στον τελευταίο αρχηγό, φερρυπήν λέμε τώρα, και μετά να βγάλει του υπόλοιπου. Θα το πα όπω ακριβώ το δίνει το σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θέλει να ψάξει κάτι, αν θέλει να ανακαλύψει κάτι, κάποια περιοχή, αν θέλει να βρει κάποιο collectible, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα κάνει οπο, 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 οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά, ε, αυτό είναι η διαφορετικότητα, α πούμε, του Far Cry 5 με τα προηγούμενα Far Cry. Ωραία. Τώρα, τι έχουμε διαφορετικό εδώ. Έχουμε ότι το θέμα ότι μπορεί να οδηγήσει αεροπλάνα. Κάτι που δεν υπήρχε στα προηγούμενα και είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Έχει και μια ορομαχία ε, με ένα boss που μπορεί να κάνει. Με το πρώτο boss, α πούμε, η... το boss battle είναι με αερομαχία. Ωραίο πράγμα. Και όσε φορέ χρησιμοποιεί το αεροπλάνο, σου αρέσει, είναι ωραία η αίσθηση. Ε, δεύτερο, πλέον μπορεί να πάρει και πολεμικό ελικόπτερο. Ε, Τώρα θα μου πει και στο 4 έχει ελικόπτερο, ναι, αλλά δεν ήταν πολεμικό. Δεν ήταν πολεμικό, ήταν απλά ένα ελικόπτερα και έτσι ένα μικρούλι, θυμάμαι ήτανε, το οποίο το είχαν κατασκευάσει και καλά οι κάτοικοι ε, τη περιοχή μόνοι του για να μπορεί να μεταφέρεσαι από σημείο σε σημείο κτλ. Fast travel έχει οπουδήποτε γουστάρει πλέον. Ακόμα και στην πιο μικρή καλύβα σου έχει πετάξει fast travel επάνω. Κάτι που δεν συνέβαινε στα παλιά, γιατί στα παλιά το fast travel ε, λειτουργούσε μόνο στα outpost. Κανονικά τα outpost όπω τα ξέρετε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μπορεί να τα κατακτήσει κτλ. Όπω σα είπα, έχουν αφαιρέσει τι κεραίε. Δεν χρειάζεται πλέον να, να βρείτε κεραίε να σκαρφαλώσετε έτσι τόσο ώστε να ξεκλειδώσει η χάρτη. Είπαμε είναι ανοιχτό από την αρχή. Ε, τα skill, όπω σα είπα, τα talent γενικότερα είναι ανοιχτά και αυτά από την αρχή. Και άλλη μια προσθήκη που έχει το παιχνίδι, για ξέχασα να την πω τώρα. Δεν είναι μόνο το αεροπλάνο, α πούμε και το ελικόπτερο. Είναι και ότι μπορεί να ψαρέψει πλέον. Mm -hmm. Καλά, ακούσατε. Τώρα, τι να το κάνει το θέμα του ψαρέματο. Δεν ξέρω, για να σκοτώνει την ώρα σου προφανώ. Και τα υπόλοιπα όπω τα ξέρατε. Αυτό ο χειρισμό ο περίεργο με τα μάξια, τον οποίο ε, μπορεί να τον βάλει και στον αυτόματο πιλότο να σε πάει τα μάξια μόνο του. Δεν χρειάζονται γκάζι να πατά, αυτό το έχουμε ξαναδεί και στο 4. Ή ξέρω εγώ αυτού που φωνάζει και σε βοηθάνε, ξέρω εγώ. Ήταν κάτι που το είχαμε δει και στα προηγούμενα. Υπήρχαν στο 4, ε, δεν θυμάμαι στο 3 αν υπήρχε, αλλά στο 4 υπήρχε. Μπορούσε να φωνάξει κάποιον να σε βοηθήσει. Είχε 3-4 χαρακτήρε, ή τα ζώα ξέρω εγώ που σε βοηθάνε. Αυτό το έχουμε δει από το Far Cry Primal. Το online co-op α πούμε που μα το παρουσιάζουν στα τρέλε, σαν κάτι καινούριο, Δεν είναι καινούριο, υπήρχε και στο 4 ακριβώ το ίδιο πράγμα. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να μην είναι καινούργια, αλλά είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό και την καταβρίσκει όταν συνεργάζεσαι με ένα φίλο σου. Έτσι τόσο ώστε να μπορέσει να βγάλει άλλε αποστολέ. Και μια και πιάσαμε το online, α ε, μιλήσουμε και λίγο για το arcade. Α πούμε, την επιλογή arcade που έχει, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το να φτιάχνει δικέ σου πίστε και να τι ανεβάζει online, έτσι τόσο, ώστε να μπορέσει κάποιο άλλο χρήστη να ασχοληθεί με αυτέ τι πίστε ή και εσύ ο ίδιο βασικά να μπορέσει να ασχοληθεί με πίστε που έχουν δημιουργήσει άλλοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει, κάτι το οποίο έχει ξαναεπαναληφθεί στο 4. Απίστευτο χειρισμό των όπλων, ένα κλικ παραπάνω από τα προηγούμενα, μπορώ να πω, με σιγουριά. Η AI του παιχνιδιού, εδώ είδα ότι ήταν λίγο πιο εξελιγμένη πιο οι εχθροί δηλαδή ελάχιστα έτσι, σε έναν ελάχιστο βαθμό του είδα ε, πολύ πιο συμμαζεμένους γιατί στα προηγούμενα ήταν αρκετά γκάουγκαλοι, δεν ήταν τόσο έξυπνοι και γινόταν πιο εύκολο δηλαδή τώρα θα μου πεις και εδώ ναι, δεν είναι. Δεν είναι Γενικώ τα Far Cry δεν είναι δύσκολα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει βέβαια με το 1 και το 2. Αλλά από το 3 και μετά που έχω παίξει εγώ, α πούμε, δεν ήταν έξυπνοι και πάρα πολλοί εχθροί. Ε, Έκανε εύκολα τη δουλειά σου και όσο εξέλιξε και το παίκτη σου, τα πράγματα κινούνταν ακόμα πιο εύκολα. Και όλα τα υπόλοιπα γενικότερα λοιπόν ίδια, όπω τα ξέρατε. Λοιπόν, ε, εγώ τώρα τι συμβαίνει με το Far Cry 5. Κοιτάξτε να δείτε, τα γουστάρω πολύ. Σαν franchise το Far Cry γενικώ το γουστάρω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Ε, η μουσική του επίση με χαλάσει αυτό ξέχασα να το πω. Δεν μου άρεσε αυτή η country style μουσική, η βλάχο μουσική που έχει μέσα, α πούμε η αμερικάνικη. Δεν ξέρω, έπρεπε να βρούνε ένα άλλο soundtrack να βάλουν μέσα, ένα πιο εκμοντερνισμένο ε, still country μουσική. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή, αν το κάνανε α πούμε, αν φτιάξουν ένα Far Cry στην Ελλάδα και τη, ε, ε, υπάρχει μια περιοχή περίεργη, ξέρω εγώ, εδώ στην Ελλάδα και είναι βλάχοι μέσα, γιατί δεν θα μα βάλουν δηλαδή βουκολικό, να ακούμε όλη την ώρα. Ε, το ίδιο πράγμα έχουν κάνει και εδώ. Έπρεπε να φτιάξουν ένα ε, πιο εκμοντερνισμένο soundtrack που θα είναι βασισμένο πάνω στην country μουσική. Ε, δεν μου άρεσε καθόλου. Από εκεί και πέρα όμω το διασκέδασα. Το διασκέδασα 100%. Τώρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο άνετα, ανετότατα μπορεί να, με, το, με αυτό το far cry να ξεκινήσει κάποιο που δεν έχει παίξει όλα τα προηγούμενα. Να ξεκινήσει με αυτό και να μπει με στη σειρά. Και αργότερα να ψαχθεί με τα προηγούμενα. Τα πίσω-πίσω. Ε, αλλά από εκεί και πέρα, για έναν ο οποίο έχει παίξει όλα τα προηγούμενα, ειλικρινά σα μιλάω, δεν μπορώ να πω ότι θα χάσει κάτι. Αν δεν το παίξει τώρα και περιμένει να πέσει λίγο η τιμή του, να το πάρει λίγο αργότερα. Δεν θα χάσει κάτι. Δηλαδή, θα δει και ο ίδιο, όσοι και αν δεν ανασχετίσετε τώρα από κάτω στα σχολεία, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, μπορεί να είμαι και λίγο αυστηρότερο από ό,τι πρέπει. Αλλά αν θα το πάρετε τώρα και δώσετε αυτά τα λεφτά που ζητάει και το παίξετε, θα δείτε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα ριζικά στη σειρά. Δηλαδή θα προτιμούσα να είχαν βγάλει κάτι όπω το Far Cry Primal, α πούμε, που τολμήσανε και πετύχανε εκεί πέρα, ή όπω το Blood Dragon. Spin-off, αλλά ήταν υπέροχο spin-off. Ε, τα καλύτερα για μένα Far Cry είναι το, το 3, το Blood Dragon και το Primal. Στο 4. Είδατε ότι και εκεί είχαν χρησιμοποιήσει τον ίδιο χάρτη. Είχαμε και εκεί έναν κακό. Παρόμοιο με το βά, λίγο ψυχοπαθή, λίγο έτσι, λίγο αλλιώ. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Τώρα, άλλο χάρτη βέβαια. Αλλά γενικότερα, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να βρούνε να ανανεώσουν τη σειρά. Κάτι πρέπει να βρούνε να μην φαίνονται τα παιχνίδια ίδια. Το ένα με το προηγούμενο και με το προηγούμενο κτλ. κτλ. Κάτι πρέπει να βρούνε να το ανανεώσουν ώστε όταν το παίζουμε να μα φαίνεται τελείω καινούργια η σειρά. Δηλαδή, αυτό που κάνει α πούμε, με το Assassin's Creed το Origins. Που δεν έχει καμία σχέση το Origins, πεχτικό. Με τα προηγούμενα. Το αφήσανε, έκατσε λίγο και ε, φτιάξανε κάτι άλλο. Τώρα θα μου πει και το Far Cry 5, άργησε. Δεν βγαίνει χρόνο παρά χρόνο, α πούμε, ε, ένα Far Cry, αλλά είχαν, είχε περάσει αρκετό καιρό. Έπρεπε να δω τελείω διαφορετικά πράγματα και όχι πάλι τα ίδια. Έπρεπε να το είχαν δουλέψει καλύτερα, για να μην μου θυμίζει πάλι, α πούμε, τα προηγούμενα Far Cry, και εννοώ το 3 και το 4. Τώρα. Ε, δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι αυστηρό όπω είπα και πριν, αλλά αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, ποια είναι η τιμωρία μου. Ή πάτε και δίνετε τα λεφτά σα τώρα και παίζετε κάτι παρόμοιο. Μιλάω για αυτού που έχουν παίξει ήδη τη σειρά, έτσι. Έχουν παίξει ήδη όλα τα προηγούμενα. Και ξαναβλέπετε κι εσεί μόνοι σα τη δουλειά που έχουν κάνει, ότι είναι παρόμοια όλα. Ή περιμένετε να πέσει του και το ευχαριστήκεστε με ένα κοσαριγάκι και είστε μια χαρά. Τώρα, οι καινούργοι δεν το συζητάω, Χωρί φόβο και χωρί πάθο, πάτε και τα αγοράζετε άμα το έχετε καημί. Θα περάσετε πολύ ωραία, εφόσον δεν έχετε παίξει και τα προηγούμενα. Και έχει και season pass, το οποίο. Ε, σιγά σιγά θα βγουν και DLC κτλ. Και αλλά το θέμα δεν είναι τα DLC. Είναι ότι μπορεί να πάρει με το season pass και το Far Cry 3 ανανεωμένο και να ρίξετε μια ματιά σε αυτό. Οι καινούργη λέω πάντα έτσι. Και να δείτε τι διαφορέ. Πόσο πιο καλά στημένο είναι στην υπόθεση το 3 από το 5 ξέρω εγώ γιατί το 3. Ε, Γίνεται του κοντρούλιο γάμο από βιασμού αντρών μέχρι κάψιμο χασισοφιτιών. Ε, και άλλα πράγματα το οποία μην κάτσε τώρα να λύσω. Γι' αυτό είχα περάσει πάρα πολύ καλά με το 3. Γιατί έκανε τα πάντα εκεί πέρα. Και. πέρασα εξαιρετικά. Ε, α, να πω επίση και στο Far Cry 5, αν και το είχα πει και στο gameplay που είχα κάνει για το παιχνίδι, ότι πλέον έχουμε customization χαρακτήρα. Ο χαρακτήρα δεν μιλάει όπω τα προηγούμενα. Ε, και Μπορεί να το διαμορφώσει όπω εσύ. Μαλλιά. Ε, μου την έσπασε που δεν έχει μουσική, να σα πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ε, αλλά μου τη βίδωσε κιόλα που δεν μιλάει κιόλα ο χαρακτήρα. Γιατί δεν τον έχουν κάνει να μην μιλάει, δεν ξέρω. Γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια που μίλαγε ο χαρακτήρα μου άρεσε πιο πολύ. Δηλαδή δεν και με τον χαρακτήρα. Τώρα βέβαια θα μου πει θέλω να το κάνουν σαν να είσαι εσύ κτλ. Ναι, εντάξει, τεν, ε, όταν έχω συνηθίσει κάτι, ας πούμε, αφού το κάνεις που το κάνεις όλο ίδιο με τα προηγούμενα, κάνε και αυτό ίδιο να τελειώνουμε. Να γουστάρουμε τουλάχιστον, να συμπαθήσουμε με το χαρακτήρα που χειριζόμαστε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ε, ελπίζω να ε, καταλάβατε περί τίνος πρόκειται και τι συμβαίνει με το Far Cry 5 και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Stay joystick. Γεια χαρά.